Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, οι εκλογές του Ιούλη είχαν σαν αποτέλεσμα την αλλαγή στα κυβερνητικά έδρανα. Έχουμε συνέχεια της ίδιας αντιεργατικής, αντιλαϊκής βάρβαρης πολιτικής. Δεν έχουμε να περιμένουμε τίποτα καλό. Γι' αυτό και λέμε καμία αναμονή, καμία πίστοση χρόνου. Είδαμε προχθές τη συνάντηση Μητσοτάκη με το ΣΕ, το ΣΕΤΕ και τους άλλους εργοδοτικούς φορείς και μαζί με αυτούς τον Παναγόπουλο με την παρέα του. Εκεί όπως γράφουν σήμερα τα δημοσιεύματα, οι βιομήχανοι της Βορείου Ελλάδος κατέθεσαν πρόταση ξανά για την ομοθέτηση ειδικών οικονομικών ζωνών σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, γύρω από τα μεγάλα λιμάνια, σε όλη τη χώρα και τις βιομηχανικές ζώνες. Δηλαδή, ειδικό καθεστώς φορολογικό για τα αφεντικά και τις εταιρείες και καθεστώς άγριας εκμετάλλευσης για τους εργαζόμενους, όπου θα εξαιρούνται και από τις ελάχιστες συλλογικές συμβάσεις εργασίας και τα ελάχιστα που έχουν απομείνει από εργατικά δικαιώματα, χωρίς ελέγχους και χωρίς συνδικαλιστική οργάνωση και δράση. Εκεί βρισκόταν, όπως είπαμε, και ο Παναγόπουλος. Είδατε να πει τίποτα? Δίκαια και σωστά οι εργαζόμενοι τους χαρακτήρισαν συνδικαλιστική μαφία. Το μυαλό τους είναι τα ανταλλάγματα που θα δώσουν από τα δικαιώματά μας για να τους βοηθήσει ο Μητσοτάκης ώστε να ξανακάτσουν στο σβέρκο μας και στις παχυλές αμοιβόμενες θέσεις τους. Με τη βοήθεια του συνδικαλιστικού της ασφάλειας, των μπράβων, των ΜΑΤ και των δικαστηρίων, της ίδιας της μεγαλοεργοδοσίας. Ξεκίνησαν τα παζάρια, από ό,τι μαθαίνουμε, για τις εξαιρέσεις των κλαδικών συμβάσεων, για τη μονομερή προσφυγή των εργαζομένων στον ΟΜΕΔ και άλλα πολλά. Έφτασαν στο σημείο να πρωτοστατούν στην ιδιωτικοποίηση της κοινωνικής ασφάλισης. Εκεί που κάθονταν στο ίδιο τραπέζι, όχι μόνο δεν υπερασπίστηκαν ό,τι έχει απομείνει από τα κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώματα, αλλά αποκαλύφθηκε ότι έχουν συμφωνήσει με τους εργοδότες για εθνικό επαγγελματικό ταμείο, δηλαδή την απαλλαγή των εργοδοτών, την εισαγωγή της ιδιωτικής ασφάλισης, το τζογάρισμα των μισθών των εργαζομένων, το τάισμα των κορακιών, των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών και των διαφόρων επενδυτών του κόπου, της δουλειάς και του αίματος των εργαζομένων. Αφού απέκτησαν τεχνογνωσία από το επαγγελματικό ταμείο του φαρμάκου και έφαγαν τα λεφτά των εργαζομένων, τώρα ζητούν να το γενικεύσουν σε πανεθνικό επίπεδο, πρωτοστατώντας την ιδιωτικοποίηση της κοινωνικής ασφάλισης, παραμονές της κυβερνητικής επίθεσης. Υπάλληλοι για την υπεράσπιση της ζωής μας, των δικαιωμάτων μας, υπάλληλοι για σύγχρονους όρους δουλειάς, αμοιβής, ασφάλισης και συνολικά της ζωής μας, δεν μπορεί να ξεχωριστεί από τον αγώνα για να ανασυντάξουμε το κίνημά μας, για να απαλλαγεί από τη συνδικαλιστική μαφία, από την καταστροφική για τους εργαζόμενους θεωρία του κοινωνικού εταιρισμού, δηλαδή της εργοδοτικής προπαγάνδας ότι οι εργάτες και αφεντικά έχουν κοινό συμφέρον και στόχους. Θέλουμε σήμερα να κάνουμε μια νέα αρχή. Συζητάμε με αγωνιστές και συνδικαλιστές που έχουν αγωνία για το σήμερα και το αύριο. Δεν μπορούμε να συμβιβαστούμε με αυτή την κατάσταση. Η ανασύνταξη, η ανασυγκρότηση των συνδικάτων του εργατικού κινήματος επήγει. Ανασύνταξη για τον προσανατολισμό του, που είναι το κύριο και το βασικό. Να αφήσουμε πίσω τον συμβιβασμό, την ητοπάθεια, τη λογική του μικρότερου κακού. Να τραβήξουμε μπροστά, σηκώνοντας ξανά την πίστη στη δύναμή μας, στο οργανωμένο αγώνα μας, στην ταξική πάλη. Θα συναντηθούμε με αγωνιστές που ξεκινήσαμε από διαφορετικές αφετηρίες. Με άλλους, οι δρόμοι μας χώρισαν τα προηγούμενα χρόνια των αυταπατών, της εξαπάτησης, των ψεύτικων ελπίδων. Τα σωματεία, οι ομοσπονδίες και οι αγωνιστές συνδικαλιστές που συσπηρωνόμαστε στο ΠΑΜΕ πήραμε τη σημερινή πρωτοβουλία. Θέλουμε να υπάρχει και συνέχεια στην Αθήνα στο τέλος του Σεπτέμβρη. Ανοίγουμε την ανθρώπινη αλυσίδα των αγωνιστών, των συνδικάτων για να οργανώσουμε την πάλη μας. Περισσότερο, να ανοίξουμε μια νέα σελίδα στη συγκέντρωση δυνάμεων για την προάσπιση των συνδικάτων, του δικαιώματος στην απεργία, στην κοινωνική ασφάλιση, για την κατάργηση όλων των αντεργατικών αναδιαρθρώσεων και μεταρρυθμίσεων, για μια νέα άνοδο της πάλης ενάντια στους επιχειρηματικούς ομίλους, τα κόμματα που τους υπηρετούν και την εξουσία τους. Οι εξελίξεις παγκόσμια προμηνύουν νέα κατρακύλα της παγκόσμιας οικονομίας σε ύφεση παραπέρα όξυνση των αντιθέσεων. Τα ανταγωνιστικά εμπεριαλιστικά στρατόπεδα ετοιμάζονται για όλα τα ενδεχόμενα. Παλιές συμφωνίες και συμμαχίες πάνε. Ένα νέος κύκλος εξοπλισμών βρίσκεται σε εξέλιξη. Τεράστια γεωπολιτικά συμφέροντα συγκρούονται και με τα όπλα σε πολλές γωνίες του πλανήτη. Είναι βέβαιο ότι η αστική τάξη και οι εμπεριαλιστικές συμμαχίες της δεν επαναπαύονται στις δάφνες τους, στην υποχώρηση δηλαδή του κινήματος και στο αρνητικό για τους λαούς συσχετισμό.
Ξέρουν καλά ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο. Τίποτα δεν είναι ακούνητο και σταθερό. Ότι μπροστά στις εξελίξεις υπάρχει ο κίνδυνος της πολιτικής αστάθειας. Μιας νέας ανόδου της ταξικής πάλης. Γι' αυτό παίρνουν τα μέτρα τους και κλιμακώνουν με όλα τα μέσα την αντιλαϊκή επίθεση. Η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ξεκίνησε με φόρα την επίθεση στα συνδικαλιστικά δικαιώματα. Πιστή στο δόγμα νόμος και τάξη, δεν κρύβει τις προθέσεις της που δεν είναι άλλες από το τσάκισμα του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος. Θέλει να βάλει τα σωματεία στο γύψο. Μετά τον απεργοκτόνο νόμο του ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία ανακοίνωσε νέο συνδικαλιστικό νόμο που θα αντικαταστήσει τον 1264. Θα καταργήσει στην ουσία καταστατικά των σωματείων και κάθε μορφή δημοκρατικής συλλογικής διεργασίας του κινήματος, όπως είναι οι γενικές συνελεύσεις των σωματείων. Και θα επιβάλλει τη δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου μελών, αλλά και ηλεκτρονικές ψηφοφορίες, για να μπορούν κυβέρνηση και εργοδότες να ελέγχουν τα σωματεία, να ξέρουν ανά πάσα ώρα και στιγμή ποιος εργαζόμενος ή εργαζόμενη είναι μέλη σωματείου, αν έχει αγωνιστικές διαθέσεις, μιας και θα ξέρουν αν συμμετέχει σε διαδικασίες τέτοιες του κινήματος. Έτσι θα μπορεί να μην προσλαμβάνει ή ακόμα και να απολύει κάθε εργαζόμενο που τον ενοχλούν οι ιδέες, η δράση του, η αγωνιστική στάση του. Άσε που δεν χρειάζεται πλέον να αιτιολογήσει για την απόλυση από μεριά της εργοδοσίας. Γι' αυτό φρόντισε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, το ΠΑΜΕ απευθύνει κάλεσμα σε όλο το λαό, την εργατική τάξη, σε όλα τα σωματεία, σε κάθε τίμιο συνδικαλιστή να μην κάτσει με σταυρωμένα τα χέρια, περιμένοντας από κάποιον άλλο να μπει μπροστά και να πάρει την υπόθεση στα χέρια του. Το πρώτο βήμα που πρέπει άμεσα να γίνει είναι να κάνουμε το εξής. Κάθε κλαδικό και επιχειρησιακό σωματείο να πάρει απόφαση άμεσης απεργιακής απάντησης όποτε η κυβέρνηση τολμήσει να φέρει αυτές τις τροπολογίες. Ήδη έχουν πάρθει δεκάδες αποφάσεις. Μπορεί να δημιουργηθεί μια μεγάλη συσπήρωση, να καλλιεργηθεί αγωνιστικό κλίμα κόντρα στην επίθεση. Αξίζει να πούμε κάποια πράγματα παραπάνω για αυτό το θέμα. Για μας είναι καθαρό ότι το ηλεκτρονικό μητρώο έχει προφανή στόχο το φακέλωμα των συνδικαλιστών και των εργαζόμενων μελών του σωματείου, εντείνοντας την κρατική και εργοδοτική τρομοκρατία και τον αυταρχισμό. Οι ηλεκτρονικές ψηφοφορίες θα ενισχύσουν την αποξένωση των εργαζομένων από τα συνδικάτα. Γι' αυτό προωθούν αυτά τα μέτρα, επειδή δεν θέλουν συνδικάτα ζωντανές εστίες οργάνωσης αγώνων, όπως οι εργαζόμενοι θα συμμετέχουν ενεργά με τη φυσική παρουσία τους, τη ζωντανή συζήτηση και αντιπαράθεση την καθημερινή δράση. Για κερασάκι στην τούρτα και απογειώνοντας την πρόκληση, η κυβέρνηση σχεδιάζει σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα τη δημιουργία ειδικής ιστοσελίδας με ευθύνη της εργοδοσίας, στην οποία θα μπορούν συνδικαλιστικές οργανώσεις να δημοσιοποιούν τις ανακοινώσεις τους ηλεκτρονικά. Τέτοιες μεθοδεύσεις όμως πραγματικό στόχο έχουν να περιορίσουν τη φυσική παρουσία των συνδικαλιστών στον χώρο δουλειάς για ενημέρωση και συζήτηση με τους εργαζόμενους, με το πρόσχημα ότι η εργοδοσία εξασφαλίζει τάχα με άλλους τρόπους αυτή την επικοινωνία, καλλιεργώντας ταυτόχρονα τη λογική της ταξικής συνεργασίας, αφού η εργοδοσία εμφανίζεται να διευκολύνει δήθεν τη συνδικαλιστική δράση, ενώ στην πραγματικότητα την περιορίζει και την καθιστά ακίνδυνη για τα συμφέροντά της. Ο κρατικός έλεγχος και το φακέλωμα στα συνδικάτα, σε συνδυασμό με την εργοδοτική τρομοκρατία στους χώρους δουλειάς, στόχο έχουν να βάλουν επιπλέον εμπόδια στην οργάνωση αγώνων μπροστά στο νέο γύρο της αντεργατικής επίθεσης. Γι' αυτό πρέπει να πάρουν μαχητική απάντηση από τους εργαζόμενους και τα συνδικάτα τους. Χρειάζεται να αναπτυχθεί ο εξής προβληματισμός. Ποιος θα οργανώσει αυτή την πάλη? Μήπως έχουν να περιμένουν κάτι οι εργαζόμενοι από τα τσιράκια της ξεπουλημένης και ξεπεσμένης νόθας πλειοψηφίας της ΓΕΣΕΕ, της ΑΔΕΔΗ και του ΕΚ, που δεν έχουν καμία σχέση βέβαια με τους εργατικούς αγώνες? Το μόνο που ξέρουν να κάνουν είναι να υπονομεύουν και να ξεπουλάνε κάθε αγωνιστική διάθεση και πρωτοβουλία των εργαζομένων. Ποιος ξέχασε ότι πριν λίγους μήνες στο συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, αστυνομικός από το συνδικαλιστικό τμήμα της ασφάλειας όχι μόνο παρακολουθούσε, αλλά ήταν και έτοιμος να ψηφίσει ως αντιπρόσωπος? Ποιος μπορεί να ξεχάσει τη στάση αυτών των συνδικαλιστών στο συνέδριο του Εργατικού Κέντρου της Κατερίνης, όπου παρότριναν τους αστυνομικούς να επέμβουν άμεσα όταν οι εργαζόμενοι εκεί, τίμοι συνδικαλιστές, προσπαθούσαν να υλοποιήσουν ένα συνέδριο με πραγματικούς αντιπροσώπους εργαζόμενους και όχι με νόθους? Θα αναφερθώ μόνο σε 2-3 παραδείγματα των τελευταίων μηνών που χαρακτηρίζουν την πλειοψηφία του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης. Τους τελευταίους μήνες είχαμε κινητοποιήσεις στους εργολαβικούς των ΕΛΠΕ, στους εργαζόμενους στην Υπηρεσία Διαχείρισης των Κόκκινων Δανείων της Πειραιός και των εργαζομένων της Ιδενόρ. Κάθε κινητοποίηση είχε διαφορετικό περιεχόμενο, όμως όλες κινδύνεψαν από την επίθεση της εργοδοσίας
με δικαστικές αποφάσεις και με άλλους τρόπους να διωχθούν, να βγουν παράνομες. Στο απλό ζήτημα που θέσαμε ως ταξικές δυνάμεις που συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ, η διοίκηση του ΕΚΘ να καλύψει συνδικαλιστικά τους εργαζόμενους, οι δυνάμεις αυτές σου πετάνε άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Τη μια επικαλούνται την ΟΤΟΕ και ότι δεν μπορούν να πάνε κόντρα στις ομοσπονδίες του κλάδου, την άλλη ότι θα δουν τι θα πούν οι εργαζόμενοι και ότι άλλοι, ό,τι άλλη δικαιολογία θέλει αρκεί να αποφύγουν να πάρουν ξεκάθαρη θέση. Παλεύουμε για σωματεία μαζικά, αγωνιστικά, που μόνο οι εργαζόμενοι θα έχουν λόγο μέσα σε αυτά, απαλλαγμένα από τους ρουφιάνους της εργοδοσίας και της κάθε κυβέρνησης. Στόχος των σωματείων θα πρέπει να είναι η οργάνωση των αγώνων για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Τα σωματεία πρέπει να είναι χώροι που οι εργαζόμενοι θα μπορούν να λένε ελεύθερα αυτό που πιστεύουν. Θα βρίσκουν το κουράγιο και τη δύναμη να αποτρέπουν την όποια παραβίαση εργατικών δικαιωμάτων. Απέναντι στην επίθεση που μας γίνεται ή τα ψίχουλα που μας πετάνε κατά καιρούς, να διεκδικήσουμε σύγχρονους όρους δουλειάς, αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις, διεύρυνση των κοινωνικών παροχών. Στη βάση αυτή, σήμερα δεν μπορούμε παρά να ξεκινήσουμε τον αγώνα από την ανάκτηση των απολειών, προβάλλοντας επιθετικά τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες και τις δυνατότητες που αντικειμενικά υπάρχουν για την ικανοποίησή τους. Θέλουμε σωματεία πραγματικά με δράση και υπόσταση, ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων σε συλλογικές δημοκρατικές διαδικασίες και όχι εργοδοτικοί, γραφειοκρατικοί μηχανισμοί που στείνονται από εργοδότες, κυβερνήσεις, νόθες διαδικασίες και μπράβους της νύχτας. Θέλουμε ένα κίνημα που δεν θα παζαρεύει πόσα δικαιώματα θα χάσουν κάθε φορά οι εργαζόμενοι. Δεν θα είναι ουρά και όχημα της κάθε αντιλαϊκής κυβέρνησης. Αυτό το ζήσαμε έντονα με τη στάση των ηγεσιών της ΓΕΣΕΕ και της ΑΔΕΔΗ μέσα στην κρίση και το απορρίπτουμε. Αυτές οι ηγεσίες δεν μπορούν και ούτε θέλουν να υπερασπιστούν τα δικαιώματα των εργαζομένων και να διεκδικήσουν. Ένα κίνημα που θα έχει σταθερό μέτωπο υπεράσπιση των εργαζομένων απέναντι στους επιχειρηματικούς ομίλους, μονοπωλιακούς ομίλους και σε κάθε κυβέρνηση που τους υπηρετεί. Με βάση όλα αυτά, σήμερα, συνάδελφοι, σας μοιράσαμε ένα κείμενο, το πλαίσιο πάλι για το επόμενο διάστημα, που θα το παρουσιάσουμε στην αυριανή συνέντευξη τύπου. Και επίσης είναι στη διάθεση του κόσμου από τη γραμματεία ένα σχέδιο ψηφίσματος για όλα τα σωματεία ενάντια στην προσπάθεια της αστικής διάλυσης των συνδικάτων και παράλληλα για απεργιακές αποφάσεις. Καλούμε κάθε συνάδελφο, συναγωνιστή που έχει να προσθέσει, να προτείνει κάτι επιπλέον, να πάρει το λόγο και για τα δύο αυτά κείμενα. Στις μέρες που μας απομένουν, να φτάσουμε σε όσους περισσότερους εργασιακούς χώρους μπορούμε. Με το κάλεσμα του ΠΑΜΕ για το συλλαλητήριο το Σάββατο στη ΔΕΘ, 6 ώρα το απόγευμα, στην πλατεία Αριστοτέλους, να επιδιώξουμε την ουσιαστική συζήτηση με τους συναδέλφους για τις εξελίξεις πάνω στο πλαίσιο του ΠΑΜΕ. Οργανώνουμε συνελεύσεις σωματείων και συσκέψεις, να εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια για τη συμμετοχή του κόσμου, να δουλέψουμε με τα μητρώα μελών για να μην ξεχάσουμε κανένα. Κάθε σωματείο να φροντίσει να έχει πανό, σημαίες και ντουντούκα. Από νωρίς να βρισκόμαστε στον χώρο της συγκέντρωσης, ώστε άμεσα και αποτελεσματικά να συγκροτηθούμε και να είμαστε έτοιμοι για να περιφρουρήσουμε τον αγώνα μας. Κανένας νόμος και τάξη δεν θα καταργήσει την ταξική πάλη. Τη δύναμη που τρέμουν την έχουμε στα χέρια μας και είναι ικανή να μας οδηγήσει σε νίκες, σε νέες κατακτήσεις.